Νοέμβριος του 2020. Δημότες βυθισμένοι στην απελπισία μετρούν τις πληγές τους από τις βιβλικές καταστροφές, καθώς σπίτια, ξενοδοχεία και δρόμοι πνίγηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες στην περιοχή της Ανάληψης, όπου τα ορμητικά νερά ξεπεράσαν τα 2 μέτρα, με τον δρόμο να μετατρέπεται σε ποτάμι. Εγώ είμαι 79 χρόνο. Αυτό το πράγμα δεν το δω ποτέ μου. 2 χρόνια μετά θα υπογραφεί σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση του ρέματος της Ανάληψης, προκειμένου να τρέξουν τα αναγκαία έργα για τη θωράκιση της περιοχής από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Υποδομών και μας εστάλησαν όλα τα σχετικά έγγραφα και εγκρίσεις, προκειμένου να υπογράψουμε 2 συμβάσεις, οι οποίες αφορούν την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων. Είμαστε σε μια ετοιμότητα με τους μελετητές να υπογράψουμε. Με ένα χρόνο εκπόνησης, περίπου 8 μήνες συνολικά, είναι στο τμήμα από την Παλαιά Εθνική Οδό μέχρι τη θάλασσα και που διέρχεται μέσα από τον οικισμό της Ανάληψης. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εκφράζει ο Γιάννης Έγκος. Είναι μια εξαιρετικά ικανοποιητική εξέλιξη. Κατέστη σαφές ότι τα ρέματά μας και τα ποτάμια μας, τα αργιάκια μας, στο Δήμο Χερσονήσου, έχουν μέγιστη επικινδυνότητα και πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό οι ενέργειες που απαιτούνται. Τα αντικείμενα των μελετών αυτών τι είναι? Η υδρολογική μελέτη του συστήματος των νερών, επίσης η οριοθέτηση και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα των πλημμυρικών. Προβλέπεται να κατασκευούν και φράγματα ανάσχεσης για να ανακοπεί αυτή η πορεία και τα έργα αυτά κατά το πλείστο θα είναι εντός του οικιστικού ιστού της περιοχής. Την ίδια ώρα δρομολογούνται διαδικασίες για την οριοθέτηση 3 ακόμη ρεμάτων σε Μάλια, Γούρνες και Κουτουλουφάρι, όπου δημότες έζησαν εφιαλτικές στιγμές. Με την αρρωγή όμως και τη στήριξη του Δήμου. Και βέβαια να υπενθυμίσω εδώ ότι η μελέτη διευθέτησης των γουβών έχει ανατεθεί το Δεκέμβρη του 2020 και επίκειται τους επόμενους μήνες η ολοκλήρωσή της, ενώ έχει δοθεί από το 2017 και μας έγινε η πρώτη παρουσίαση πριν από περίπου ένα μήνα η μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης των ρεμάτων της Σταλίδας. Μετά από μία, αν θέλετε, τεχνική αλλά και επιστημονική προσέγγιση, ο ΒΟΑΚ στην περιοχή των Αγριανών επηρεάζει μόνο 5% τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εν τω μεταξύ, άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που επληγήσαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρρωγή έναντι επιχορήγησης.